πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα έργα συνεχίζονται και βεβαίως θα συνεχιστούν, γιατί αυτό το έργο, όπως και τα άλλα έργα πολιτισμού, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με συγκεκριμένους κωδικούς και χρηματοδότηση, είτε στο ΕΣΠΑ είτε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι τα έργα αυτά πρέπει να συνεχιστούν και θα τα παρακολουθώ και ως βουλευτής, γιατί θυμάστε, ως Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνέβαλα καθοριστικά στο να μπουν αυτά τα έργα σε προγράμματα και να γίνουν οι αναστηλώσεις, οι συντηρήσεις, οι αναδείξεις όλων αυτών των αρχαιολογικών χώρων, των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι πάρα πολλά εδώ στην Αργολίδα. Επομένως και το έργο, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή και διαπιστώνετε, προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, άλλωστε το είχαμε επισκεφθεί και με τους αρμοδίους της τότε 25ης εφορίας Βυζαντινών. Τώρα αρμόδια είναι η τέταρτη εφορία αρχαιολογίας, η κυρία Παπαδημητρίου. Θυμάστε τότε και με τον κύριο Θανασούλη επανειλημμένως, είχατε ενημέρωση. Βλέπετε λοιπόν ότι ήδη τα ικριώματα έχουν μπει και στο εξωτερικό χώρο και προχωράει το έργο της συντήρησης, ανάδειξης αυτού του σημαντικού μνημείου, πολιτιστικού μνημείου, το οποίο θα αξιοποιηθεί. Θα είναι προσβάσιμο, θα έχει χώρους εκδηλώσεων, θα έχει χώρο εστίασης, ένα καφέ για να έχει και έσοδα. Επομένως προστίθεται άλλο ένα σημαντικός χώρος πολιτισμού αναβαθμισμένος, ανακαινισμένος, προσβάσιμος, που θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία όλη αυτή η συντήρηση που γίνεται και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και βεβαίως και στην τοπική οικονομία, διότι γίνεται ένας προορισμός και ένας χώρος ο οποίος, όπως είπα, θα έχει και έσοδα από την καλώς εννοούμενη εκμετάλλευση των αιθουσών εκδηλώσεων και του εστιατορίου, ώστε να υπάρχουν και έσοδα, τα οποία βεβαίως έσοδα θα πηγαίνουν για τη συντήρηση αυτού του μνημείου.